αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, η σημερινή ταινία αναφέρεται κυρίως στα τελευταία γεγονότα που οδήγησαν στη νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης 25-26 δεκάτου του 17 με το τότε ημερολόγιο. Αναφέρεται στην κήρυξη και πραγματοποίηση της ένοπλης εξέγερσης των επαναστατών, εργατών, στρατιωτών και των αυτών του στόλου της Βαλτικής στην Πετρούπολη και στη Μόσχα. Κλείνει με την νικηφόρα εμβληματική είσοδο των επαναστατών στα χειμενά ανάκτορα της Πετρούπολης με σύνθημα «Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ». Θα περίμενε κανείς τέτοιες μέρες, τέτοιες ώρες, που η ένοπλη αναμέτρηση ανάμεσα στην αστική τάξη και την εργατική τάξη ήταν στην ημερήσια διάταξη, δηλαδή ο ταξικός εμφύλιος ανάμεσα στην προσωρινή κυβέρνηση Κερένσκι και τα Σοβιέτ υπό την καθοδήγηση του Μπολσεβίκικου κόμματος, ενωμένονταν ο υπεριαλιστικός πόλεμος. Θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι στην ταινία θα κυριαρχούσε η αγωνία, αφού κάθε στιγμή ήταν κρίσιμη από μόνη της, η ατμόσφαιρα σίγουρα εκρηκτική. Ο Ρομ σκηνοθετεί τουλάχιστον τα γεγονότα διαφορετικά. Ο Λένιν, το Μπολσεβίκικο κόμμα, οι επαναστάτες κινούνται ήρεμα. Τα γεγονότα μοιάζουν να εξελίσσονται στη βάση ενός μελετημένου σχεδίου. Αυτοκυριαρχία, ακόμα και στην περίπτωση που προκύψαν απρόβλεπτα ή ως ένα βαθμό απρόβλεπτα ζητήματα, όταν παραδείγματος χάρη οι Κάμνιεφ και Ζινόβιεφ, διαφωνώντας με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να κηρυχθεί εξέγερση στη συγκεκριμένη στιγμή, δημοσιοποίησαν την διαφωνία τους ως και την ημερομηνία τους στην εφημερίδα Νέα Ζωή. Τότε ο Λένιν αναφώνησε για μια στιγμή και μόνο, προδοσία, καθάρματα, κράτησε την ψυχραιμία του και όλοι δίπλα του, προετοιμασμένοι σαν από καιρό, να λύνουν ζητήματα χωρίς πολλά λόγια και αγωνιώδεις οδηγίες. Η ταινία, έστω και με την περιβάλλουσα ατμόσφαιρα τη σκηνοθεσία του Ρομ, αποδεικνύει ότι το Μπολσεβίκικο κόμμα, οι ηγετικές επαναστατικές δυνάμεις ήταν ιδεολογικά, πολιτικά, οργανωτικά, καλά προετοιμασμένες. Οι Μαξ και Έγκελς ξεχώρισαν ως οι μεγαλύτεροι επαναστάτες του παγκόσμιου εργατικού κινήματος το 19ο αιώνα και ο Λένιν ως ο μεγαλύτερος επαναστάτης του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος του 20ου αιώνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κομμουνιστής, κομμουνίστρια, γενικά μαρξιστής, λενινιστής, που να μην νιώθει ότι ο Λένιν, όπως και οι Μάρξ και Έγκελς, ήταν προσωπικότητες σπάνια ιδιοφύης. Αν εξηγούσαμε όμως την προσφορά του και του ίδιου του Λένιν στη νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης, με κριτήριο την ανάδειξη της προσωπικότητάς τους, τότε θα μιμούμασταν τους αστούς ιστορικούς και πολιτικούς που αναφερόμενοι στην κοινωνική εξέλιξη, στην ιστορία διαδοχής των κοινωνικο-οικονομικών συστημάτων, σε μεγάλες καμπές, αυτοί δηλαδή που δίνουν το προβάδισμα στο ρόλο των προσωπικότητων, των ηγετών, των αυτοκρατών, βασιλιάδων, προέδρων, πρωθυπουργών, γενικά πολιτικών ηγετών. Οι Μάρξ και Έγκελς έζησαν την εποχή των αστικών και αστικοδημοκρατικών επαναστάσεων, στις οποίες σηματοδοτούνταν επίσης και η διαπάλη ανάμεσα στα αστικά μοναρχικά και στα αστικά δημοκρατικά κόμματα. Και οι δυο τους υπογράμμιζαν ότι αν και στην καθοδήγηση των επαναστάσεων βρίσκονταν η αστική τάξη, η εργατική τάξη όφιλε να προτάσει τα δικά της ιδιαίτερα ταξικά συμφέροντα, προβλέποντας, και βεβαίως δικαιώθηκαν, ότι όταν η αστική τάξη πάρει όλη την εξουσία στα χέρια της, τότε οι ατσάλινοι πυγμοί της θα στρέφονταν κατά της εργατικής τάξης. Καρπός της συνδυασμένης θεωρητικής και της μαχητικής εργατικής δράσης στις τότε συνθήκες της ταξικής πάλης ήταν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο το 1848, που στην ουσία ήταν το πρώτο πολιτικό πρόγραμμα του μελλοντικού επαναστατικού εργατικού κόμματος, επίσης η ίδρυση της Διεθνούς των Εργατών το 1864, που έζησε για 18 χρόνια, στην οποία οι μαρξιστές ήταν τότε μειοψηφία. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η Παρισινή Κομμούνα, που η πείρα της οδήγησε στη βελτίωση του Κομμουνιστικού Μανιφέστου με την ολοκληρωμένη θέση ότι το αστικό κράτος δεν μετασχηματίζεται σε σοσιαλιστικό στα χέρια της νικήτριας εργατικής τάξης, αυτό πρέπει να τσακιστεί και στη θέση του να ιδρυθεί η νέα εργατική εξουσία. Ο Λένιν έζησε την εποχή που ο καπιταλισμός περνούσε στο τελευταίο ανώτατο στάδιό του, το μονοπωλιακό ή υπεριαλιστικό, όπως επίσης αποκλήθηκε,
που σημαδεύονταν από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, τις σοσιαλιστικές επαναστάσεις, δηλαδή την εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. Έζησε από κοντά και μέσα στους εργατικούς αγώνες, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και στα καπιταλιστικά κράτη της αναγκαστικής του εξορίας. Κατανόησε την επιτακτική και άμεση ανάγκη συνειδητής προετοιμασίας για τη σοσιαλιστική επανάσταση, που σήμαινε πριν απ' όλα, που απαιτούσε την ίδρυση του κόμματος νέου τύπου, του Κομμουνιστικού Κόμματος. Με βάση το θέμα της ταινίας, αξίζει να σημειώσουμε τη σημασία που έχει για το επαναστατικό Κομμουνιστικό Κόμμα η κατανόηση των καθηκόντων της τρέχουσας στιγμής, όπως ο Λένιν συνήθιζε να λέει. Εκείνες τις μέρες του Οκτώβρη, που αναφέρεται η ταινία, η τρέχουσα στιγμή ταυτίζονταν με το σχέδιο υλοποίησης της ένοπλης επαναστατικής εξέγερσης και τη νίκη της με την καθοδήγηση του Μπολσεβίκικου Κόμματος. Αξίζει αυτή την τρέχουσα στιγμή που περιγράφει η ταινία να τη συγκρίνουμε με αυτό που ο Λένιν προσδιορίσε ως τρέχουσα στιγμή και καθήκοντά της λίγους μήνες πριν, στα τέλη του Απρίλη, 22-29 Απρίλη του 1917, κατά τη διάρκεια της 7ης Πανωσικής Συνδιάσκεψης του κόμματος. Τότε ο Λένιν στην εισήγησή του καθόρισε ως κύριο καθήκον την ανάγκη προσέλκυσης των εργατών των λαϊκών μαζών στη ζήμωση της αναγκαιότητας πάλης για τον σοσιαλισμό, τη συσπήρωση της εργατικής τάξης και της φτωχής αγροτιάς ενάντια στην ταλάτευση των μικροαστών, των μικρονοικοκυρέων και των πλούσιων αγροτών που ταύτιζαν την αστική προσωρινή κυβέρνηση με καθεστώς επαναστατικής δημοκρατίας. Η τρέχουσα στιγμή τότε για τον Λένιν ήταν ζήμωση για τον σοσιαλισμό και όχι άμεσο πέρασμα για τον σοσιαλισμό. Ζήμωση με αναπόσπαστο στοιχείο της την καταδίκη του πολέμου ως υπεριαλιστικού και από τις δύο πλευρές, τον εμπολέμα, χωρίς ακόμα τότε, τη συγκεκριμένη στιγμή, να μπαίνει άμεσο ζήτημα μετατροπής του σε εμφύλιο πόλεμο. Ξεκαθάριζε ταυτόχρονα ότι απορρίπτονταν κάθε σχέση με την αστική προσωρινή κυβέρνηση, ότι το εργατικό κίνημα δεν θα έπαιρνε μέρος σε κανένα από τα παιχνίδια της. Στη συνδιάσκεψη ο Λένιν επέκρινε τον Γκάμνιεφ, που σε αντίθεση με αυτό που έκανε παραμονές Οκτωβριανής Επανάστασης, είπε ότι το άμεσο σύνθημα έπρεπε να είναι κάτω η προσωρινή κυβέρνηση και άμεση προσφυγή στα όπλα. Ο Λένιν απέρριψε τη θέση ως μειώιμη τη συγκεκριμένη στιγμή, διευκρίνησε όμως ότι επειδή δεν ήταν όρεμο να τεθεί και άμεσα εδώ και τώρα ζήτημα σοσιαλιστικού μετασχηματισμού, δεν σήμαινε ότι το κόμμα έπρεπε να περιορίζει την πάλη του σε παραδεκτά πλαίσια, δηλαδή σε πλαίσια που θέλουν οι μικροαστήγοι, ή ότι πρέπει να παραιτηθεί το κόμμα από τον καθοδηγητικό ρόλο. Τρέχουσα λοιπόν στιγμή, τρέχουσα φάση, πάντα υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κάποιες στιγμές μοιάζουν ή και να είναι εκρηκτικές. Κάποιες άλλες στιγμές μοιάζουν να κυλάνε βασανιστικά αργά, χωρίς γρήγορα αποτελέσματα και άμεσα, ρουτινιάρικα. Κάποια υπόγεια ρεύματά τους να μην γίνονται εύκολα αντιληπτά. Σε τρέχουσα φάση ή τρέχουσα, ας το πούμε έτσι, στιγμή, η ευθύνη του κόμματος είναι μεγάλη. Δηλαδή να είναι σε θέση ετοιμότητας και προετοιμασίας, να κάνει τις προσαρμογές που πρέπει να κάνει, να επιδείχνει ευελιξία που απαιτείται, ταυτόχρονα όμως να κρατιέται ευθυγραμμισμένο με τη στρατηγική του, δηλαδή τη γενική πολιτική γραμμή. Ο Λένιν περιέγραφε τη στρατηγική του κόμματος ως μια ευθεία γραμμή που υποχρεωτικά περνάει μέσα από ανηφόρες, κατηφόρες, ζικ-ζακ ως την τελική νίκη, επί της ουσίας όμως παραμένοντας ευθύγραμμη. Ο Λένιν και το κόμμα νέου τύπου επεξεργάστηκε την αναγκαιότητα ίδρυσης εργατικού επαναστατικού κόμματος ως κόμματος της σοσιαλιστικής επανάστασης, της δικτατορίας του προλεταριάτου, της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Για το σκοπό αυτό μελέτησε τα προβλήματα που αφορούσαν στο εργατικό κίνημα στη Ρωσία, στην Ευρώπη, σε αντίθεση με τα δυτικοευρωπαϊκά τότε εργατικά μεταρρυθμιστικά κόμματα που προωθούσαν τον αναθεωρητισμό, τον οπορτουνισμό, τον ρεφορμισμό, εγκαταλείποντας τις επαναστατικές αρχές του μαρξισμού. Ακόμα και φυλακισμένος στις τσαρικές φυλακές της Σιβηρίας, ο Λένιν επεξεργάζονταν άοκνα τη δημιουργία του κόμματος
που θα πρόκειπτε από τη συνένωση των τοπικών σοσιαλδημοκρατικών οργανώσεων, όπως τότε αυτές αποκαλούνταν, επιζητούσε τη συνένωσή τους σε ενιαίο ρωσικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Απέδειξε ότι το κόμμα νέου τύπου, δηλαδή το μαζικό κόμμα του επαναστατικού προλεταριάτου, δεν ήταν μια ειδική ρωσική επιλογή, αλλά είχε γενικευμένο διεθνή χαρακτήρα. Άλλωστε, η διαπάλη ανάμεσα στη μεταρρύθμιση και στην επανάσταση διεξάγονται με τον έναν ή τον άλλο βαθμό και τρόπο σε όλα τα τότε ευρωπαϊκά καπιταλιστικά κράτη. Κατά την περίοδο προετοιμασίας της ίδρυσης του κόμματος, δόθηκε μεγάλη ιδεολογική μάχη με τις αντιλήψεις που θεωρούσαν ότι η μαζική και πολιτική πάλι έπρεπε να περιορίζεται στις οικονομικές διεκδικήσεις του προλεταριάτου. Πολέμησε με σθένους τον τοπικισμό, τον πρακτικισμό, τον κατακαιρματισμό, την αποσπασματικότητα, την υποταγή στο εφήμερο, στο εφικτό στα πλαίσια του καπιταλισμού. Στην ουσία, ο Λένιν αντιπάλεψε όλους αυτούς που έδιναν προτεραιότητα στις μεταρρυθμίσεις στα πλαίσια του καπιταλισμού έναντι της αναγκαιότητας πάλης για το σοσιαλισμό, της αναγκαιότητας της επανάστασης. Επαναλάμβανε ακούραστα ότι από τη φύση του οικονομικός αγώνας, αποχωρισμένος από τον πολιτικό αγώνα, οδηγεί τελικά στον περιορισμό της πάλης στους όρους πώλησης της εργατικής τάξης, της εργατικής δύναμης, άρα παραδέχεται ή αφήνει να γίνει παραδεκτό ως φυσιολογικό και αιώνιο το καπιταλιστικό σύστημα. Ο Λένιν πρότασε την αναγκαιότητα της δημοκρατικά επεξεργασμένης ενιαίας συγκεντρωτικής κομματικής δουλειάς και δράσης, άρα κέντρου καθοδήγησης, που διασφαλίζει την ενότητα δράσης, αλλά ταυτόχρονα και την εξειδίκευση, την προσαρμογή στις όποιες ιδιαιτερότητες αφορούν, ένα παραδείγματος χάρη συγκεκριμένο και αναπόφευκτα από τη φύση του περιορισμένου κομματικού χώρου ευθύνης σε τοπικό, εδαφικό επίπεδο, σε επιχειρησιακό, σε κλαδικό. Εξειδίκευση, προσαρμογή, ευελιξία, απαλλαγμένες από τον κίνδυνο στο όνομά τους, να στενεύει, να αφινοδατώνεται και να μετατρέπεται η δουλειά, το περιεχόμενο της δουλειάς, σε ρηχό. Το περιεχόμενο, το ιδεολογικό και πολιτικό περιεχόμενο της ζήμωσης της δράσης να γίνεται ρηχό. Εκλαήκευση ναι, απλούστευση όχι. Στις ομιλίες και τα γραπτά του, η πολεμική του κατά της αστικής τάξης, κατά του Ιμπεριαλιστικού πολέμου, έφτανε στα ύψη. Ήταν αλήπητη και προκλητική. Αλλά δεν τσιγκουριζευόταν επίσης την οξύ επίθεση απέναντι στις μικροαστικές αντιλήψεις σε κάθε μορφή οπορτουνισμού. Τα επιχειρήματά του ήταν πολλαπλά, τα παραδείγματα πολλά. Δεν άφηνε χαραμάδα από την οποία μπορούσε να υποφεληθεί ο αντίπαλος. Απέβλεπε να πείσει, επιστρατεύοντας τη λογική των επιχειρημάτων και των γεγονότων, απευθύνονταν στο λογικό του ακροατή, του αγωνιστή, δύσκολα παρασυρώνταν σε συναισθηματικούς τόνους. Τα έργα του δεν τα έγραφε για τους μορφωμένους, τους διανοούμενους κομμουνιστές, που άλλωστε αριθμητικά ήταν πολύ λίγοι, στις συνθήκες της τσαρικής Ρωσίας, τα έγραφε κυρίως για την εργατική τάξη, έστω και αν αυτή, στο μεγαλύτερο όχι στο συντριπτικό της μέρος, υπέφερε από αναλφαβητισμό και από τη βαθιά επίδραση ακόμα και σκοταδιστικών αντιλήψεων. Η ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος, ανεξάρτητα από τον αρχικό τίτλο του, σηματοδότησε το πέρασμα το αυθόρμητο στο συνεργητητό, μεταξύ τους βεβαίως δεν υπάρχουν συνικά τείχη με την έννοια ότι το αυθόρμητο είναι το ανεπαρκές συνειδητό και θα μείνει ανεπαρκές και ευάλωτο στις αστικές θεωρίες λόγω χάρη της μεταρρύθμισης και του δίθεν εξανθρωπισμού του καπιταλισμού, όταν δεν μετασχηματίζεται σε συνειδητό, δηλαδή αντικαπιταλιστικό, αντιμονοπωλιακό περιεχόμενο που κατευθύνεται στην ανατροπή του καπιταλισμού σε σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά και στο σημείο αυτό. Πολέμησε διακριτά ενάντια σε απόψεις που έδιναν προβάδισμα στην πράξη έναντι της θεωρίας, στον οικονομικό αγώνα έναντι του πολιτικού, στο αυθόρμητο έναντι του συνειδητού, στον τοπικισμό έναντι των γενικών καθολικών εργατικών λαϊκών καθηκόντων. Στον Μπολσεβίκικο κόμμα, από τη στιγμή της ίδρυσής του μέχρι που καθοδήγησε πετυχημένα την επανάσταση, χρειάστηκε 14 χρόνια. Χρόνια που μας κληρονόμησαν πολύτιμη παρακαταθήκη, που δυστυχώς δεν μελετήθηκε όσο το άξιζε και δεν αξιοποιήθηκε όσο το άξιζε και όσο χρειάζονταν, ως θεμελιακό δίδαγμα από το ίδιο το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα.
Ποια ήταν αυτή η παρακαταθήκη? Το Μπολσεβίκικο κόμμα με την καθοδήγηση του Λένιν απέδειξε ότι μπορούσε να προσανατολίζεται και να δρά μέσα στις προλεταριακές και φτωχές λαϊκές μάζες με κριτήριο τα καθήκοντα της τρέχουσας στιγμής, χωρίς να αποσπάται από το σκοπό για τον οποίο είχε ιδρυθεί την πάλη για τον σοσιαλισμό. Η ορατότητα ορίζοντας τις δράσεις του δεν συρρυκνώνονταν, δεν στένευε κάτω από τις οπωσδήποτε αντικειμενικά πιεστικές ανάγκες, παραδείγματος χάρη σε φάση παρανομίας, ήττας ή προσωρινής υποχώρησης, υπεριαλιστικού πολέμου, διώξεων και επιθέσεων, που είναι απολύτως επίσης αυτές οι επιθέσεις συμβατές πάντα και με την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Βάδιζε και πήγαινε πιο μπροστά τις ανάγκες της καθημερινής πάλης. Διέβλεπε τις τάσεις, τα ίχνη έστω νέων προβλημάτων που αργά ή γρήγορα θα έμπαιναν μπροστά στο χώμα για αντιμετώπιση. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελένη είναι μέσω του πρώτου παγκόσμιου υπεριαλιστικού πολέμου, κάτω από το βάρος εξαιρετικά δύσκολων μπολσεβίκικων καθηκόντων, διέθεσε πολύτιμο χρόνο για να γράψει το σημαντικό του έργο «Ηλισμός και μυριοκριτικισμός», να διευρύνει δηλαδή την ιδεολογική αντιπαράθεση με τον οπορτουνισμό στο πεδίο της επιστήμης, των επιστημών. Μέσα στο καμίνι της πάλης έδωσε ιδιαίτερο βάρος στον αποφασιστικό ρόλο της φιλοσοφίας, στη μεθοδολογία και το περιεχόμενο των επιστημών, της μαρξιστικής θεωρίας της γνώσης. Και αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα δίπλα στα πολλά που μπορεί κανείς να δει στο ογκώδες λενινιστικό έργο. Ο Λένιν διακήρυσε: χωρίς επαναστατική θεωρία δεν υπάρχει επαναστατική πράξη, δηλαδή επαναστατικό κομμουνιστικό κόμμα. Η ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος άλλαξε καταρχήν εξ ολοκλήρου ένα ως τότε δεδομένο που υπήρχε. Όταν δηλαδή η επαναστατική θεωρία με προτεργάτες τους Μάρξ και Έγγελς και στη συνέχεια τα πρώτα χρόνια της δράσης του Λένιν αναπτύσσονταν έξω από τις γραμμές του εργατικού κινήματος. Ως πρόδρομοι και κυρίως ως προτεργάτες πήραν στα χέρια τους την ευθύνη να εισάγουν την επιστημονική κομμουνιστική θεωρία μέσα στις γραμμές του αγωνιζόμενου προλεταριάτου. Η τάση που επικρατούσε δηλαδή τότε ήταν η είσοδο της θεωρίας από τα έξω προς τα μέσα. Η ίδρυση του κόμματος άλλαζε τα πράγματα άρδι. Δηλαδή αυτό το ίδιο έπαινε στην ευθύνη του το καθήκον της μελέτης, της δημιουργικής αφομοίωσης, της διάδοσης της θεωρίας στην εργατική τάξη, της ερευνητικής μελετητικής δουλειάς για την παραπέρα ανάπτυξή της, με βάση βεβαίως τις εξελίξεις, τις εξελισσόμενες νέες απαιτήσεις. Η λενινιστική θέση χωρίς επαναστατική θεωρία δεν υπάρχει επαναστατική πράξη αφορούσε και αφορά στο Κομμουνιστικό Κόμμα όχι μόνο στα πρώτα του χρόνια αλλά και σε όλη την πορεία του. Δυστυχώς ο 20ος αιώνας επιβεβαίωσε καθαρά, κυρίως όμως από την αρνητική πλευρά, τη σημασία του παραπάνω και τις επιπτώσεις που υπήρχαν στη χάραξη της επαναστατικής στρατηγικής σε κρίσιμες στιγμές, στην ανάδειξη σύνθετων καθηκόντων στην πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Όταν ο Λένιν μιλούσε για επαναστατική πράξη, δεν εννοούσαν αποκλειστικά και μόνο την περίοδο της διεξαγωγής της ένοπλης επαναστατικής εξέγερσης, αλλά την καθημερινότητα, τη δράση του κόμματος που συμβάλλει να διαμορφώνεται μια όσο εξαρτάται τον υποκειμενικό παράγοντα η ανάπτυξη μιας μαζικής πρωτοπορίας που κατανοεί την ανάγκη πάλι να κατευθύνεται προς την εργατική εξουσία. Η επαναστατική πράξη αφορά και τις φάσεις ύφεσης και υποχώρησης έως και προσωρινής ήττας, ακόμα και την περίοδο βεβαίως εννοείται που και αφορούνται με άλλες αλλαγές ή προμηνύονται, ας το πούμε έτσι, ανατροπές. Διεξήγαγε ιδεολογικό πόλεμο για να τεκμηριώσει, άρα να υπερασπιστεί τον εγρατικό χαρακτήρα του κόμματος, όχι μόνο ως διακήρυξη, αλλά ως κοινωνική σύνθεση στα όργανά του και στις κομματικές οργανώσεις βάσης. Τον πρωτοποριακό ρόλο του εργατικού κινήματος, το ζήτημα της ηγεμονίας της εργατικής τάξης σοσιαλιστική επανάσταση, την αναγκαιότητα της δικτατορίας του προλεταριάτου, χρησιμοποίησε μάλιστα το συγκεκριμένο όρο ώστε να φαίνεται καθαρά η διαμετρική αντίθεση με τη δικτατορία της αστικής τάξης. Καθόρισε τους όρους για την εισδοχή μελών στο κόμμα και την αναγκαιότητα της υιοθέτησης ως θεωρητικής βάσης του κόμματος του μαρξισμού-λενινισμού και τις τρεις αλληλοσυνδεόμενες μορφές πάλης, την ιδεολογική, πολιτική, μαζική, επίσης τον προλεταριακό διεθνισμό. Επαναλαμβάνεται το ζήτημα είναι είτε σοσιαλιστική είτε αστική ιδεολογία. Μέσος όρος δεν υπάρχει. Θέση επίκαιρη, διαχρονική, θεμελιακή.
καθορίζει, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, εκτός των άλλων, και τη διαρκή ανάγκη επαναστατική εργατική τάξη, το κόμμα καταρχήν, η επαναστατική πρωτοπορία να καταχτά και να αναπτύσσει τα χαρακτηριστικά των επαναστατών διανοωμένων και οι επαναστάτες διανοούμενοι να αποκτούν τα χαρακτηριστικά της εργατικής τάξης. Προβάλλεται έτσι η απέτηση να αντιμετωπίζονται σχεδιασμένα, όσο είναι δυνατόν βέβαια στις συνθήκες του καπιταλισμού, οι συνέπειες της μεταφοράς και αντανάκλασης και μέσα στις γραμμές του κόμματος, του καπιταλιστικού καταμερισμού ανάμεσα στη χειρονακτική και στην πνευματική εργασία ή όπως έχει εξελιχθεί ανάμεσα στην εκτελεστική και την επιτελική εργασία και λειτουργία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάψει να χρειάζονται στο κόμμα μας για τη μελετητική δουλειά και την επεξεργασία των θέσεων του επιστήμονες, μαρξιστές, κομμουνιστές που και έχουν μορφωθεί στα αστικά πανεπιστήμια είτε έχουν βοηθηθεί από το ίδιο το κόμμα ή έστω μέσα από την αυτομόρφωση να γνωρίσουν τη θεωρία μας, τη διαλεκτική ληστική μεθοδολογία στην επιστημονική εργασία. Αυτοί μάλιστα δουλεύοντες από κοινού, με στελέχη που αναδείχθηκαν μέσα από το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, την κομματική εργατική δουλειά, μπορούν να αλληλοβοηθηθούν, να αλληλοβοηθήσουν επιτελικά οι μεν τους δε, στη διαμόρφωση ενός ενιαίου εργασιακού συνόλου, στην άνοδο τελικά του θεωρητικού επιπέδου των καθοδηγητικών οργάνων του κόμματος των ΚΟΒ. Η συλλογική λοιπόν και ατομική στάση απέναντι στη μόρφωση, την θεωρητική, την πολιτική, είναι κριτήριο της αποτελεσματικότητας της δράσης του καθενός και όλων μαζί. Η μελέτη της λενινιστικής διδασκαλίας περιέχει άφθονες αποδείξεις, χρήσιμη πείρα, καθώς ο Λένιν έπαιρνε υπόψη το επίπεδο κοινωνικοπολιτικής συνείδησης των μαζών, χωρίς όμως να υποτάσσεται σε αυτό. Δεν υπέκυπτε στην πίεση των συσχετισμών, της υποχώρησης του κινήματος, της παρανομίας των απαγορεύσεων, ακόμα και στην πίεση των εντατεύσεων που υπήρχαν και αναδείχθηκαν και ανάμεσα στους βολσεβίκους επαναστάτες, ορισμένες από τις οποίες ήδη μνημονεύσαμε, Ζινόβιεφ, Κάμνιεφ, αλλά και λίγο μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση με τις περιπτώσεις διαφωνιών, Τρότσκι, Κολοντάι, Μπουχάριν κτλ. Της λεγόμενης εργατικής αντιπολίτευσης. Ο Λένιν απέδειξε ότι δεν φτάνει η διακήρυξη της πάλης για το σοσιαλισμό. Απαιτείται η ενότητα στα ζητήματα της θεωρίας, του προγράμματος και πάλι δεν αρκεί από μόνη της ιδεολογική ενότητα, γι' αυτό και επεξεργάστηκε το καταστατικό και τις οργανωτικές αρχές, τους κανόνες λειτουργίας του κόμματος. Οργανωτικές αρχές και κανόνες λειτουργίας που έχουν βαθύτατο ιδεολογικό και πολιτικό περιεχόμενο, αφού καθορίζονται από την ιστορική αποστολή της εργατικής τάξης για την ανατροπή του καπιταλισμού και το πέρασμα στη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, το κόμμα Νέου Τύπου ιδρύθηκε 121 χρόνια πριν, στις τότε συνθήκες της τσαρικής Ρωσίας. Οι θεμελιακές αρχές του κόμματος είναι διαχρονικές. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη μελέτης της πείρας που προκύπτει από τη δράση των κομμουνιστικών κομμάτων τον 20ο αιώνα, των σημαντικών αλλαγών στην εξέλιξη εξελίξεων στην πορεία της καπιταλιστικής οικονομίας, της θετικής και αρνητικής πείρας που αναδείχθηκε στις χώρες σοσιαλιστικής οικοδόμησης, δηλαδή μελέτη της δράσης του Κομμουνιστικού Κόμματος ως υποκειμενικού καθοδηγητικού παράγοντα. Δεν ξεχνάμε και δεν υποτιμάμε ότι μια σειρά κομμουνιστικά κόμματα εκφυλίστηκαν στην πορεία, μεταλλάχθηκαν. Ορισμένα μάλιστα από αυτά προσχηματικά ξεκίνησαν με την αφισβήτηση πρώτα των οργανωτικών αρχών και των κανόνων λειτουργίας, στην πραγματικότητα όμως διαφωνούσαν με τη θεωρία, το πρόγραμμα πάλης για το σοσιαλισμό, τις αρχές της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Το κόμμα μας ξεκίνησε την προσπάθεια μελέτης του υποκειμενικού παράγοντα κατά την οικοδόμηση του σοσιαλισμού, ιδιαίτερα στην Σοβιετική Ένωση. Εννοείται κάτω και από την πίεση που είχαμε, από την ανάγκη να δοθούν απαντήσεις τι συνέβη ώστε φτάσαμε στη νίκη της αντεπανάστασης. Να απαντήσουμε στο ερώτημα αν η καπιταλιστική παλινόρθωση ήταν νομιμοτολιακό αναπόφευκτο γεγονός κατά τη διάρκεια της πρώτης απόπειρας της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Αποδείχθηκε εννοείται ότι δεν ήταν αναπόφευκτο και νομιμοτολιακό γεγονός. Δεν αφήσαμε και το δικό μας κόμμα εκτός κρίσης και κριτικής. Στα 6 δοκίμια ιστορίας του κόμματος που το ΚΚΕ επεξεργάστηκε υπάρχουν θέσεις, εκτιμήσεις, οπωσδήποτε κριτικές παρατηρήσεις
για τη συνολική πορεία του ΚΚΕ ως συνειδητής οργανωμένης πρωτοπορίας της εργατικής τάξης. Σημαντικό είναι ότι στα δύο τελευταία συνέδριά μας, το 20ο και το 21ο, ξεκίνησε μια καλύτερη προσπάθεια σε σύγκριση με το παρελθόν να αναδειχθούν προβλήματα κρίκης στη λειτουργία και δράση του κόμματος. Ιδιαίτερη η ανάγκη να ενισχυθεί το θεωρητικό ιδεολογικό στοιχείο στη λειτουργία όλων των καθοδηγητικών οργάνων, άρα και τον ΚΟΛ, ώστε τα πρακτικά πολιτικά και μαζικά καθήκοντα να φωτίζονται ολόκληρα και σωστά. Επίσης, δεύτερος κρίκος, η συνεχής μελέτη, γενίκευση και ανάπτυξη της πείρας των αμοιβαίων σχέσεων του κόμματος με τις μαζικές οργανώσεις, εργατικές, συνδικαλιστικές και όλες τις άλλες, των αμοιβαίων σχέσεων με την κοινωνική συμμαχία. Αποτελούν παράγοντες που ενισχύουν τη συλλογικότητα, τη δυνατότητα του κάθε μέλους του κόμματος να συμβάλλει και στην επεξεργασία των αποφάσεων, στην κριτική και αυτοκριτική αποτίμηση της δράσης μας, στον ενιαίο ιδεολογικό, πολιτικό και μαζικό αγώνα. Οι κομματικές μελέτες και επεξεργασίες συνεχίζονται σε ευρύτερα πεδία και νέα μέτωπα που η ζωή αναδείχνει. Ξεκίνησε η μελέτη της περίοδου 1974-1991. Συνεχίζεται η μελέτη για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση, ιδιαίτερα σε ζητήματα του επικοδομήματος. Οι παρακάτω επεξεργασίες συνιστούν κάποια από τα βασικά όπλα που έχουμε σήμερα για τη δημιουργική αξιοποίηση της συλλογικά επεξεργασμένης πείρας σε συνδυασμό με την έγκαιρη, όσο γίνεται, μελέτη ό,τι καινούργιο προκύπτει στην πορεία του αγώνα για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Μελετάμε, σχεδιάζουμε, δρούμε βαθιά μέσα στις μάζες, στην ταξική πάλη, μέσα από την καθημερινή δράση του κόμματος, αναδεικνύουμε τις δυνατότητες και αξίες της νέας κοινωνίας του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Προετοιμαζόμαστε ώστε να έχουμε υψηλή ετοιμότητα δράσης ως κόμματος παντός καιρού. Σας ευχαριστώ.